σύγκλισον ελεημοσύνην εν της ταμίης σου, και αυτή εξελίτε σε εκ πάσης κακώσεως. Δηλαδή, η απόδοση: κλείσε στο ταμείο σου αντί χρημάτων την ελεημοσύνη, και αυτή θα σε απαλλάξει από κάθε ταλαιπωρία. Νομίζουμε ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ότι με την συσσόρευση των χρημάτων ή των γεννημάτων μας, τα προϊόντα της γης, των χωραφιών μας κτλ., θα εξασφαλίσουμε την επιβίωσή μας, αγαπητοί μου, και την ευτυχία μας. Πόσο λανθασμένη είναι αυτή η θέση. Η απάντηση μας δίδεται στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Ενθυμίστε, είχε πολλά, λέει, γεννήματα εκείνη τη χρονιά. Πολλά, δεν χωρούσαν στις αποθήκες. Αλλά ο άφρον αυτός πλούσιος, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου, θα κάνω μεγαλύτερες και θα βάλω τα γεννήματά μου και θα πω ψυχή μου, ω ψυχή μου, ψυχή, ζωή δηλαδή, ω ζωή μου, ψυχή μου, γιατί η ψυχή δεν τρώει, έχεις γεννήματα πολλά, να ζήσεις. Και εκείνο το βράδυ, μας λέει η παραβολή του άφρονος πλουσίου, έρχεται ο Θεός και λέγει σε αυτόν τον άφρονα πλούσιο: απόψε απαιτούσιν, γυρεύουν. Ποιοι γυρεύουν? Οι δαίμονες. Την ψυχή σου. Αν δεν ετοίμασες εκείνα που ετοίμασες, σε ποιον θα μείνουν? Αυτή την απάτη την υφιστάμεθα όλοι μας, λίγο ή πολύ, αγαπητοί μου. Πρέπει να το πούμε. Λίγο ή πολύ. Και όμως δεν είναι έτσι. Εκείνο που θα σώσει δεν θα είναι η αποταμίευση εις το χρηματοκιβώτιον, αλλά θα είναι η ελεημοσύνη. Αυτή, λέει, να κλείσεις μέσα εις το χρηματοκιβώτιό σου. Γιατί πίσω από τον ασθενή, τον αδύναμο, τον ανήμπορο άνθρωπο που ελεούμε, βρίσκεται ο δυνατός Χριστός. Και ο Χριστός είναι παντοδύναμος Θεός. Μην το ξεχνούμε. Κάποτε ο Χριστός είπε εις τους μαθητάς του, όταν τους έστειλε σε ιεραποστολή, τους έστειλε ανά δύο, και μάλιστα προσετέθησαν εις τους 12 και 70 ακόμη μαθητέ, ο γνωστός κύκλος των 70 μαθητών. Εκείνοι εκήρυξαν και γύρισαν πίσω με πολύ χαρά να του πούν τα αποτελέσματα της ιεραποστολής των. Και τώρα ο Χριστός τους ερωτά σε μια δεδομένη στιγμή: «Ότε απέστειλα ημάς άτερ βαλαντίου και πείρας και υποδημάτων, μύτινος υστερήθητε?» Όταν, λέει, σας απέστειλα στην ιεραποστολή χωρίς βαλάντιον, χωρίς πορτοφόλι. Η πείρα, το πει με ήττα, θα πει σακούλα. Είναι ταξιδιωτική σακούλα. Και χωρίς σακούλα και χωρίς υποδήματα. Τότε οι φτωχοί δεν φορούσαν υποδήματα, είναι γνωστό. Γι' αυτό όταν εικονίζουμε τον Ιησού Χριστόν, επειδή ήτο πτωχός, τον ζωγραφίζουμε, τον αγιογραφούμε, τον ιστορούμε χωρίς παπούτσια, χωρίς καν πέδιλα. Βέβαια εδώ βλέπει κανείς μια κατάσταση της εποχής. Το πνεύμα είναι ότι δεν στηρίχθηκε η Ιεραποστολή σε αυτήν που εγώ σας έστειλα, σε υλικά πράγματα. Μήπως τίποτα στερηθήκατε? Και εκείνοι, ξέρετε τι απήντησαν? Ουθενός, Κύριε, από τίποτα δεν στερηθήκαμε. Γιατί πίσω από αυτούς ήταν ο Χριστός. Όταν παρακαλώ, μάζεψαν 12 κοφίνια από τα περισσεύματα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων που χόρτασαν χιλιάδες άνθρωποι. Κάποια φορά είπαν οι μαθητές: ξεχάσαμε να πάρουμε ψωμί. Ήταν μες στο πλοίο. Και ο Κύριος τους είπε: καλά, δεν θυμόσαστε τι έγινε με το χορτασμό των 5.000? Δεν θυμόσαστε? Αγαπητοί μου, ένα είναι το πρόβλημα.
να είσαι πιστός άνθρωπος. Αν είσαι ευσεβής και πιστός άνθρωπος, όλα τα άλλα πραγματικά καλύπτονται. Γι' αυτό η ελεημοσύνη υπερέχει πάσης συσσωρεύσεως αγαθών. Ακόμη ο Κύριος είπε σε όλους μας μέσα στους αιώνες: ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, ή να όταν εκλείπητε δέξονται ημάς εις τας αιωνίους σκηνάς. Έπρεπε να σημειώσω ακόμη κάτι στο προηγούμενο που σας είπα για την Ιεραποστολή, ότι σήμερα για να γίνει μία Ιεραποστολή, δυστυχώς χωρίς να το καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε να πλαισιωθούμε με υλικά πράγματα, με χρήματα, με τούτα, με κίνα. Όχι ότι είναι άχρηστα τα υλικά πράγματα σε μια Ιεραποστολή, δεν είναι άχρηστα, αλλά κάπου ξεφεύγουμε και νομίζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε Ιεραποστολή στην Αφρική, οπουδήποτε, ξέρω εγώ που γίνεται, στην Κορέα, ξέρω εγώ, στην Κεντρική Αμερική, όπου πάνε οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, ότι θα επιτύχουμε εάν έχουμε ένα πλούτον υλικών αγαθών. Είναι λάθος. Μπορούμε να έχουμε για να βοηθήσουμε, αλλά όχι όμως να στηριζόμεθα εκεί. Και σας ξαναλέγω, κάνουμε αυτό το λάθος. Κάπου η καρδιά μας στηρίζεται στα υλικά πράγματα. Επανέρχομαι σε αυτό που σας είπε ο Κύριος, να κάνετε, λέει, για τους εαυτούς σας φίλους από το μαμονά της αδικίας. Μαμονάς ήταν ο Θεός του πλούτου, όχι στους Εβραίους, στους Αθηνικούς. Και λέγεται αδικίας Θεός, διότι άλλους μεν δίνει πιο πολλά, εννοείται ο μαμονάς. Δηλαδή η χρήση των χρημάτων δεν είναι δικαία. Λοιπόν, με την ελεημοσύνη σας κάνετε για τους εαυτούς σας φίλους από την αδικία του μαμονά. Είναι ώστε όταν εκλείπετε, δηλαδή όταν φύγετε από τον κόσμο αυτόν, πεθάνετε, σας δεχθούν ποιοι? Όλοι εκείνοι που ελεήθηκαν εις τας αιωνίως κοινάς. Δηλαδή εκείνους τις οποίους βοηθήσατε, αυτοί θα σας υποδεχθούν. Να σας πω μία εγκοσμία εικόνα. Ωραία εικόνα, εγκοσμία όμως. Πόσο μάλλον όταν είναι ουρανία εικόνα. Εκείνη η περίφημη Ταβιθά. Η περίφημη Ταβιθά που όλη της τη ζωή την περνούσε με ελεημοσύνες. Φαίνεται πως ήταν και μοδίστρα. Έραβε χιτώνες για τα μικρά παιδιά, για τις χείρες γυναίκες κτλ. Και όταν πέθανε η Ταβιθά, πέθανε ξαφνικά. Τότε κάλεσαν τον Απόστολο Πέτρο, σαν τι μπορούσε να κάνει. Υπήρχε μια ελπίδα αναστάσεώς της, όπως και συνέβη. Τότε, λέει, οι χείρες και τα ροφανά έκλαιγαν και έδειχναν στον Απόστολο Πέτρο εκείνα τα ρούχα που τους είχε ράψει και τους είχε δώσει η Ταβιθά. Το θυμόσαστε, είναι από τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παραστάθηκαν, πραγματικά παραστάθηκαν οι ελεηθέντες εις τους εκπροσώπους του Χριστού, τους Αποστόλους, για να δειχθεί και να συγκινηθεί ο Απόστολος, να συγκινηθεί ο Θεός και να δώσει τι? Γιατί όχι, την Ανάσταση. Και πράγματι ανέστησε την Ταβιθά. Είναι μια ωραία εικόνα, επιγεία το ξαναλέγω, που δείχνει πως θα υποδεχθούν οι ελεηθέντες στον ουρανό εκείνους οι οποίοι τους ηλέησαν. Ακόμη ο Κύριος μας είπε, αγαπητοί, ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα, να κάνετε τους εαυτούς σας πορτοφόλια που δεν παλιώνουν. Γιατί ένα πορτοφόλι βέβαια από τη χρήση παλιώνει. Θησαυρών ανέκλειπτων εν της ουρανής. Θησαυρό που δεν λείπει από τους ουρανούς, όπου κλέπτης ουκ εγγίζει, ουδε σεις, σίγμα ήτα σίγμα, ουδε σεις διαφθείρει. Που ούτε κλέφτης μπορεί από εκεί να κλέψει, ούτε σκόρος να καταφάει. Συνεπώς, όλη αυτή η περίφραση
που είναι στον Λουκά στο 12ο κεφάλαιο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τονισμός της ελεημοσύνης. Μέσα στις υποθήκες που έδωσε, αγαπητή μου, ο Τοβίτ στο γιο του τον Τοβία, διαβάζομαι στο 4ο κεφάλαιο, που είναι η πνευματική διαθήκη, θα λέγαμε, του Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία, το μεγάλο θέμα της ελεημοσύνης. Και εκεί να σας διαβάσω λίγο το κείμενο, να δείτε τι ωραία πράγματα υπάρχουν. «Εκ των υπαρχόντων σοι ποιοι η ελεημοσύνη». Παιδί μου, από τα υπάρχοντά σου να κάνεις ελεημοσύνη, και μη φθονεσάτο σου ο οφθαλμός. Μη τσιγκουνεύεται το μάτι σου, το κρατάς κάτι να το δώσω, να μην το δώσω, να το δώσω, να μην το δώσω. Μη τσιγκουνεύεται, λέει, το μάτι σου, εν το ποιήν σε ελεημοσύνη, όταν κάνεις ελεημοσύνη. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από παντός φτωχού. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου όταν κάποιος φτωχός κάτι σου ζητάει. Από σου ουμή αποστραφεί το πρόσωπον του Θεού, και τότε από σένα δεν θα αποστραφεί το πρόσωπον του Θεού. Ως σι υπάρχει κατά το πλήθος ποιήσον, εξ αυτών ελεημοσύνη. Ανάλογα με το τι έχεις, κάνε ελεημοσύνη. Προσέξτε, ανάλογα με το τι έχεις. Εάν ο λίγον σι υπάρχει, κατά το λίγον μη φοβού πίνε ελεημοσύνη. Κάτι λίγο υπάρχει, από εκείνο το λίγο κάνε ελεημοσύνη. Θέμα γάρα αγαθών θησαυρίζεις σε αυτό εις ημέραν ανάγκης, διότι έτσι θησαυρίζεις θησαυρών την ημέρα που εσύ θα περιέλθεις σε κάποια ανάγκη. Και συνεχίζει ο Τοβίτ προς το γιο του τον Τοβία και του λέγει ότι διότι ελεημοσύνη εκ θανάτου ρίεται και ουκεά εισελθήν εις το σκότος. Διότι, λέγει, η ελεημοσύνη απαλλάσσει από τον θάνατον, δεν αφήνει να μπει στο σκοτάδι. Ποιο είναι το σκοτάδι? Το σκοτάδι της απογνώσεως, της πτωχίας, αλλά και το σκοτάδι το αιώνιον, αιωνία κόλαση. Και συνεχίζει, δώρον γάρ αγαθών εστίν ελεημοσύνη πάση της ποιούσιν αυτήν ενώπιον του υψίστου. Διότι είναι δώρον, λέει, αγαθών η ελεημοσύνη σε όλους εκείνους που την ασκούν ενώπιον του Θεού. Αν έχετε, και πρέπει να έχετε, Παλαιά Διαθήκη, θα παρακαλέσω, ρίξτε μια ματιά στο 4ο κεφάλαιο, στο βιβλίο Τοβίτ, να δείτε, εκεί θα το βρείτε, και θα βρείτε πάρα πολλά άλλα σημεία και θέματα που συνιστούν την πνευματική διαθήκη που σας είπα του Τοβίτ. Πράγματι, λοιπόν, η ελεημοσύνη εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον παντελεήμονα Θεόν και τον καθιστά γνώσιο, γνήσιο παιδί του Θεού.